Τη δυσαρέσκειά τους έκαναν γνωστοί οι φοιτητές του ΔΥΠΑΕ, καθώς οι εστίες ΦΥ1 και ΦΥ2 πλημμύρισαν λόγω προβλήματος στην αποχέτευση. Απαντήσεις δίνει ο αντιπρίτανης του ΔΥΠΑΕ Δημήτρης Μπαντέκας. Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε, από ό,τι με ενημέρωσε η τεχνική υπηρεσία, υπήρχε ένα βούλωμα στις αποχετεύσεις. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Αυτά γίνονται. Δηλαδή, βουλώματα στις αποχετεύσεις έχουμε και στα σπίτια μας, έχουμε και παντού. Βέβαια, εντάξει, είναι παλιές οι εστίες. Προσπαθούμε να τις ανανεώσουμε. Έχουμε κάνει και έτοιμα προς το Υπουργείο. Μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε μελέτες τώρα για να κάνουμε αναβάθμιση των εστιών. Όλα αυτά παίρνουν χρόνο όμως. Αλλά αυτό που έγινε δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, δεν ήταν κάτι το επικίνδυνο. Έγινε ένα βούλωμα στις εστίες. Όπως καταλαβαίνετε, πέφτουν διάφορα πράγματα μέσα στις τουαλέτες και υπήρξε ένα βούλωμα. Πήγαν οι υδραυλικοί, το αποκατέστησαν. Άρα γνωρίζετε και εσείς ότι πρέπει να γίνει μια αναβάθμιση των εστίων και εργάζεστε πάνω σε αυτό. Ήδη έχουμε κάνει τη μία πτέρυγα από τις τρεις. Αλλά τώρα είναι από το Υπουργείο μας έχει έρθει και η έγκριση να προχωρήσουμε στις μελέτες για να μπορέσουμε να κάνουμε αναβάθμιση και στις άλλες.